Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Σε ρυθμούς Black Friday κινείται από το πρωί η αγορά. Χωρίς υγειονομικούς περιορισμούς για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια, αλλά και χωρίς ιδιαίτερη κίνηση εντός των καταστημάτων. Στα 50%, 40%. Ευχαριστημένοι. Ναι, αρκετά. Περίμενα να είναι καλύτερες. Δηλαδή μεγαλύτερες προσφορές. Η Έρμο έχει πλημμυρίσει με καταναλωτές οι οποίοι έχουν έρθει να κάνουν στοχευμένες αγορές, τις οποίες έχουν ερευνήσει από τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε πάρει κάτι ρούχα για τα παιδιά. Σύμφωνα με τους εμπόρους, τα ψώνια των καταναλωτών είναι περιορισμένα. Οι περισσότεροι πηγαίνουν για βόλτα στα μαγαζιά. Κάνουν μια έρευνα αγοράς και μας λένε ότι θα ξαναπεράσουμε. Σε σχέση με το 2019, πολύ πιο χαλαρά. Τα καταστήματα με ηλεκτρονικά αλλά και αθλητικά είδη είχαν την τιμητική τους. Στη Θεσσαλονίκη, νεαροί περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να μπουν στο κατάστημα. Μία φούτερ από 25-18, που είναι αρκετά καλό, πιστεύω. Με προσφορές που κυμαίνονται από 40-60%, οι έμποροι προσπαθούν να δώσουν κίνητρο στους καταναλωτές για να ψωνίσουν στην Black Friday. Μέχρι στιγμής η κίνηση είναι κατώτερη των προσδοκιών. Κάθε πέρυσι καλύτερα. Όπως λέμε, φαίνεται να λείπει το εισόδημα από τον καταναλωτή. Κάποιοι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι και άλλοι θα ήθελαν μεγαλύτερες προσφορές σε περισσότερα προϊόντα. Ψάχνω ρούχα και παπούτσια. Δεν βρήκα τις προσφορές που ήθελα. Στα καλλιντικά, σε όλα που πήραμε έχει έκπτωση. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία... Πολλοί είναι εκείνοι που εξαιτίας του ενεργειακού κόστους θέλησαν να επωφεληθούν από τις προσφορές για να αγοράσουν θερματικά σώματα. Έχει ξεκινήσει και έχει στοχεύσει και παίρνει θερματικά, ηλεκτρικές κουβέρτες. Τηλεοράσεις. Ενδιαφέρεται και για άλλα προϊόντα εκτός από τα θερματικά που συνδυάζονται με τα θερματικά και είναι αφηγραντήρες. Οι προσφορές θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα.